μετά και τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, νομίζω ότι τα πράγματα έχουν πάρει μια τροπή που είναι μια τροπή αποκάλυψης όλων αυτών των πραγμάτων που συμβαίνουν τα τελευταία 3 χρόνια στη χώρα. Έχουμε γίνει διεθνώς ρεζίλ και η ελληνική κυβέρνηση βασικά έχει γίνει διεθνώς ρεζίλ. Όλα τα μέσα, από το Spiegel, το New York Times και τα ξένα περιοδικά, κάνουν μεγάλες αναφορές στη χώρα και στον βαθμό που η δημοκρατία και η ελευθερία στη χώρα έχει πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός της χώρας εμένει στο δικό του μονόλογο. Νομίζω ότι η αποκάλυψη των παρακολουθήσεων που έχουν γίνει και συνεχίζουν από ό,τι καταλαβαίνουν να γίνονται θα είναι ένα ισχυρό πλήγμα για την κυβέρνηση. Η μόνη λύση είναι αυτή τη στιγμή εκλογές, παρέτηση της κυβέρνησης και εκλογές, ώστε ο κόσμος να επιλέξει μια κυβέρνηση που είναι υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Και θα γίνουν. Όχι, νομίζω, πιστεύουμε ότι ο Μητσοτάκης θα παραμείνει ως το τέλος στην καρέκλα του, ρίχνοντας όμως ακόμα περισσότερο το επίπεδο των ελευθεριών και της δημοκρατίας στη χώρα.